μια ιστορία με τον Μίκη, την οποία έχει αναγνωρίσει στο βιβλίο του και το λέει κατά καιρούς, αν μπορεί έτσι, καλό ακροατήριο, είναι η ιστορία του Ζήτα. Το Ζήτα είναι το φίλμ του Γαβρά, πριν από αυτό ήταν το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, και ο Μίκης συνήθιζε να λέει ότι από όλους όσους ανακατεύστηκαν στη δημιουργία του Ζήτα, ο μόνος που δεν έχει πάει φράγκο είσαι εσύ. Ενώδες, το εξής, ότι εγώ ήμουν ο εφευρέτης της ιδέας. Ναι, δηλαδή, όπως το οδηγεί το Μίκη στο βιβλίο του, και νομίζω κάπως έτσι θα ήταν, ξαφνικά πήγα και του κότσαρα στο πέτο του ένα Ζήτα. Με μια καρφίτσα. Χάλκινο. Και μου λέει, τι είναι αυτό? Του λέει, είναι το σήμα της νεολαίας Λαμπράκη. Γιατί λέμε, έχουμε το σύνθημα, ο Λαμπράκη ζει, ζει, Ζήτα. Μην ξεχάσει στην αρχή, μου λέει, μα είσαι σίγουρος, μου λέει, ότι αυτό το πράγμα θα τραβήξει? Του λέω, μην το συζητάς. Του λέω, έχω δώσει όλες μου τις οικονομίες, δεν είχα δώσει 4.000 μέσα νομίζω τότε. Είχα πάει στο Περιστέρι σε έναν χαλκουργό και μου είχε κάνει περί τις 10.000 σήματα, τα οποία τα είχα μέσα σε κάτι πακέτο με εφημερίδες. Έγινε όμως ανάρπαστο το σήμα, το φορούσαν όλοι, το γράφανε στους στίχους. Ήταν σαν κεραυνός. Κεραυνός και το πρώτο γράμμα του Ζή. Κεραυνός για τους εχθρούς της νεολαίας και της ελευθερίας. Άρα λοιπόν βρίσκεται ξαφνικά μια νεολαία απέναντι. Και δεν είναι αυτό.